Έλα Γιώργο. Καλησπέρα, τι γίνεται. Καλά, καλά. Καλησπέρα και πάλι. Καλύτερα, έτσι. Γιώργο Τσακίρης 2.0. Ναι. Έτσι. Τα λέμε και αυτά. Αν είναι δυνατόν. Και να πω και ότι είμαι και σε κανένα απομακρυσμένο, σε κανένα τόπο, ξέρεις, σε κανένα νησί. Αττική είμαστε. Αττική είμαστε, εντάξει. Τέλος πάντων. Λοιπόν, να, σου πω, να σε ρωτήσω, του Πισάρο η απουσία είναι για τραυματισμό ή μπορεί να σημαίνει κάτι παραπάνω? Γράφει για τραυματισμό. Νομίζω ότι είναι ένα πάτρεμα. Υπάρχει ένα θέμα που αντιμετωπίζει, το οποίο δεν θα ξεπεράσει σε μια εβδομάδα. Και ταυτόχρονα υπάρχει και η αναζήτηση άλλης ομάδας για να συνεχίσει την καριέρα του. Δεν ξέρω να ακούτε. Ναι, σ' ακούμε. Οπότε νομίζω ότι αυτό το γεγονός είναι αρκετό από μόνο του. Και αυτός να είναι σε συνεργασία με τον Μαντζέντη για να βρει ομάδα. Θυμίζω ότι υπάρχουν και τις περιπτώσεις στο Μεξικό που έχουν εκφράσει την επιθυμία να τον εντάξουν το πιο δυναμικό του. Θα δούμε. Θα δούμε. Η ΑΕΚ έφυγε, ξαναλέμε, μια αποστολή η οποία είναι πολύ έτσι, προκαλεί ανησυχία στο κοινό και είναι δικαιολογημένο, διότι υπάρχουν πάρα πολλές περιπτώσεις παιχτών που είναι από την ΑΕΚ Β. Έχω ξαναπεί και έχω γράψει ότι είναι δύο ΑΕΚ που θα δουλέψει ο Ματίας Αλμέιδα. Πρώτο που θα παίξει τα πραγματικά, το πρώτο και το δεύτερο σίγουρα, και η δεύτερη που θα είναι η ΑΕΚ της νέας σεζόν. Αναγκαστικό είναι αυτό, δεν γίνεται διαφορετικά με τις ημερομηνίες που έχουμε δεδομένες. Και με δεδομένο επίσης ότι η παίχτες της πλησιάζει, που και είναι και καλές περιπτώσεις και σίγουρα μπορεί να αναβαθμίσουν το ρόστερ της, θέλουν το χρόνο τους για να απαντήσουν και να εξετάσουν και τις άλλες προοπτικές που έχουν. Σωστό. Τώρα αυτό σημαίνει πολλά. Μπορεί να γίνει, ξέρεις, να υπάρξει αυτό που λέει ουσιαστική αναβάθμιση, μπορεί να αργήσει πολύ αυτό και να είναι πρόβλημα, γιατί θα δουλέψουν μετά το βασικό στάδιο προετοιμασίας με την ομάδα. Άλλωστε θυμίζω ότι ούτως ή άλλως 6 παίχτες λείπουν ήδη, έτσι. Ναι, τους είπαμε πριν. Τον Πινέδα και τους 4 που είπατε πριν. Στο Euro. Τώρα αυτό είναι, ξέρεις, το πακέτο του βασικού στάδιο προετοιμασίας, το κάνει δύσκολο. Γράφτηκε και προλίγο και για τον Κάστροπ της Ρώμα, τον 29χρονο δεξιό μπακ που όντως έχει εξεταστεί από την ΑΕΚ για το περίπτωση και την υπόθεση του δεξιού άκρου της άμυνας. Θυμίζω εκεί υπάρχει ο Ρώτα και ο Αντώνια και η ΑΕΚ αναζητεί ποδοσφαιριστή για την θέση αυτή. Θα δούμε, παιδιά, θα δούμε. Είναι πολλές περιπτώσεις. Είδαμε και για τον Κοϊτά, που είναι πάρα πολύ μεγάλη περίπτωση για μένα, εξαιρετική, το έλεγα και χθες. Αριστερός εξτρέμ, έτσι. Ναι, ο Άσος της Σύντρου είναι στις 5 του Μαυρτάνος, πάρα πολύ καλή περίπτωση. Για όσο δεν καταφέρει και να προλάβει για τον κλείσει, γιατί δεν παίζει μόνο της, υπάρχει και χθες και από, από την Σέντετιέν και μια-δυο ακόμα ομάδες από Γαλλία και Γερμανία που έχουν εκφράσει ενδιαφέρον και θέλουν να μάθουν τα δεδομένα της υπόθεσης του. Να δούμε, είναι σε μια πάρα πολύ ουσιαστική φάση ο αγωνιστικός σχεδιασμός του ΑΕΚ αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Ωραία, από αύριο προπονείστε εκεί, έτσι, γιατί σήμερα φτάσουν στο Μαραδάκι, οπότε... Ναι, και αυτό λέει, επίσης θα δει κανένα μέρες θα κάτσουν, δεν νομίζω. Ναι, εντάξει. Να χάσουν και μια προπόνηση από γεγονότητα να υπάρξει πρόβλημα. Σε αυτή τη φυλακή πάνε. Βέβαια, ο Ματίας δεν είναι, ξέρεις, δεν χαρίζει. Εντάξει, αν υπάρχει δυνατότητα και φτάσουν και υπάρχει δυνατότητα προπόνηση θα την κάνουν. Αν δεν είναι χορτάρι θα είναι γυμναστήριο. Θα μπουν στη φυλακή, έτσι. Κυριολεκτικά, ναι, και μεταφορικά. Θα μπουν στη φυλακή. Θα μπουν στη φυλακή. Μεταφορικά, όσο κυριολεκτικά είναι άσχημο. Εντάξει, φυλακή είναι όμως. Ο χώρος είναι φυλακή, ναι, αυτό το λέμε. Το ξενοδοχείο ήταν φυλακή. Ωραία. Ευχαριστούμε πολύ, Γιώργο. Έγινε, Γιώργο. Καλό μεσημέρι. Για σένα.